Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον πρωτομάστορα της σημερινής νίκης, τον προπονητή του Παναξιακού, τον κύριο Ρούση Γεώργιο. Καταρχήν, συγχαρητήρια για το σημερινό παιχνίδι. Συγχαρητήρια και για την είσοδό σας στο Final Four του Κυπέλου. Δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, καταρχάς ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Το σημερινό παιχνίδι ήταν αρκετά δύσκολο, παρόλο που δεν έχει ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, ούτε για εμάς ούτε για τον Μαρκόπουλο. Ήταν δύσκολο γιατί πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε διάφορες καταστάσεις, ειδικά μετά από μεγάλες νίκες ή προκρίσεις. Υπάρχει ένα, έτσι, δεν θα το λέγα χαλαρότητα, αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτά τα παιχνίδια, με όποιο και να παίζεις, με οποιοδήποτε και να παίζεις. Και σήμερα παλέψαμε πάρα πολύ με αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δουλεύουμε συνέχεια και να είμαστε προσεκτικοί. Ό,τι έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει παίζοντας στο 100% των δυνατοτήτων μας και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Και γενικά, αλλά στο τέλος δίνω συγχαρητήρια στην ομάδα που κατάφερε να πάρει καθαρή νίκη και σήμερα. Coach, είναι γεγονός ότι η ομάδα παίζει πάρα πολύ καλό βόλεϊ το τελευταίο καιρό. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν το λέμε εμείς αυτό εδώ πέρα, είναι γενικά παρατηρημένο. Σε αυτό βέβαια να σας δώσουμε τα συγχαρητήριά μας, αλλά ο κόσμος εδώ πέρα ζήτησε το κύπελο από την ομάδα του Παναξιακού. Σε 15 μέρες έχουμε την τελική φάση του κυπέλου. Δύο λόγια για αυτό το θεσμό. Κοιτάξτε, ο κόσμος μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Εντάξει, και εμείς, και οι πρώτοι που θέλουμε είναι να κάνουμε κάτι τέτοιο, είμαστε εμείς. Δεν είναι κάτι. Αλλά εμείς αυτό που κοιτάμε είναι ότι όπως στην αρχή της χρονιάς, που δεν μας είχαν για τόσο ψηλά, δεν μας είχαν να παίζουμε έτσι. Και καταφέραμε, χωρίς πολλά λόγια και με πολλή δουλειά, να καταφέρουμε να δείξουμε ένα αξιόμαχο σύνολο σε ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν είναι δύσκολο. Τα αποτελέσματα μου φέρνουν μέσα από πολλή δουλειά και πολλή προσοχή. Και έτσι πρέπει να κάνουμε συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελλο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ρούση, τον προπονητή του Παναξιακού.